Θα μιλήσω για ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που αφορά τους κωδικούς τάξης που τους έχουμε στη ζωή μας εδώ και χρόνια και τους χρειαζόμαστε για οποιαδήποτε πλατφόρμα σκέφτεται και βγάζει η διοίκηση. Διευκρινίσεις προς τους πολίτες σχετικά με τους κωδικούς τάξης, ΝΕΤ, και για το ποιες είναι οι υποχρεώσεις των λογιστών, αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Αυλίας Ερμιονίδας, Στέφανος Παλαδινός. Πρέπει να πούμε ένα σημαντικό πράγμα, ότι οι λογιστές, τα λογιστικά γραφεία, δεν έχουν καμία αρμοδιότητα να έχουν αποκλειστικά τους κωδικούς αυτοί και να τους χειρίζονται αυτοί. Εμείς για τα φορολογικά θέματα μπορεί ο φορολογούμενος με τους κωδικούς να μας κάνει μια αξιοδότηση και να υποβάλλουμε οποιοδήποτε θέμα στη φορολογική διοίκηση με τους δικούς μας κωδικούς, εάν το θέλει. Άρα λοιπόν, πολλές επαγγελματικές ομάδες που απευθύνονται πολλές φορές σε εμάς να βάλουμε κάποια πράγματα, θα μπορούσαν κάλλιστα με μια αξιοδότηση του φορολογούμενου να χρησιμοποιήσουν και αυτοί τους κωδικούς. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αλλά να πούμε κάτι. Εμείς δεν προσφέρουμε υπηρεσίες διαχείρισης και γραμματικής υποστήριξης. Είναι για ένα άλλο κομμάτι. Θα μπορεί ο πολίτης να πάει στο ΚΕΠ. Αν δεν μπορεί να καταφέρει, μπορεί να απευθυνθεί στο ΚΕΠ. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια ψηφιοποίηση του κράτους και δυστυχώς κάποιες πλατφόρμες είναι δύσκολες. Δεν διαφωνούμε καθόλου. Όμως εμείς δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη να ξέρουμε όλες τις πλατφόρμες ή να εκπαιδεύσουμε τον πολίτη να μπει σε αυτές τις πλατφόρμες. Υπάρχει η διοίκηση, υπάρχει το κράτος, υπάρχουν οι δημόσιες υπηρεσίες, υπάρχουν τα ΚΕΠ. Εάν δεν μπορούν, ας μας το πούνε. Ότι ξέρετε κάτι, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα, οπότε θα μιλήσουμε σε άλλη βάση. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις από πολλούς συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα. Που αυτή τη στιγμή εμείς πιεζόμαστε υπερβολικά με τις φορολογικές δηλώσεις. Έχουμε το θέμα των My Data, που περισσότερο χρόνο το αγνοεί, που προσπαθούμε να συμφωνήσουμε βιβλία με ηλεκτρονικά βιβλία. Και μας πάει πολύ πίσω. Οπότε, βάζοντας και μια δεύτερη κατάσταση, δηλαδή κάθε μέρα που περνάει, ξεφτρώνει και μια πλατφόρμα. Είναι αδύνατο εμείς να γνωρίζουμε όλες τις πλατφόρμες απ' έξω. Οπότε, πρέπει οπωσδήποτε το κράτος να αναλάβει αυτές τις υπηρεσίες να τις κάνει. Αν δεν μπορεί να τις κάνει, το ξαναείπα. Ας μας το πούνε. Η δική αναφορά από τον κύριο Παλαδινό έγινε και στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, όπου ξεκίνησε να εφαρμόζεται από 1η Ιουλίου. Κάποιο άλλο σημαντικό θέμα είναι και η ψηφιακή κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα ξεκινάει από χθες ξεκίνησε. Είναι για το λιανεμπόριο ή τη βιομηχανία. Ευτυχώς υπάρχει ένα δελτίο τύπου που το Υπουργείο Εργασίας θα είναι κάπως ελαστικό στο πρώτο καιρό, δεν θα επιβάλλει πρόστιμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ψηφιακή κάρτα δεν θα εφαρμοστεί. Η ψηφιακή κάρτα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να προμηθευτούν οι επιχειρηματίες σε συνεννόηση πάλι με εμάς, που μπορούμε να τους υποδείξουμε μερικά προγράμματα ούτως ώστε να εκπαιδευτούν, να εκπαιδεύσουν και το προσωπικό τους, οπότε να μπορούν να χτυπάνε την ψηφιακή κάρτα την ώρα της εισόδου και της εξόδου. Εάν δεν το κάνουν και αρχίσουν τα πρόστιμα, το πρόστιμα είναι 10.000. Ναι, πρέπει να υπάρχει, δηλαδή πρέπει να καταλάβουν ότι η ψηφιακή κάρτα έχει έρθει, δεν θα φύγει, μπαίνει στη ζωή μας και πρέπει να το τονίσουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Όταν υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση, θα έχουμε 10.500 ευρώ πρόστιμο.